22.000 σταυρούς. Ψάξτε τα επίσημα αποτελέσματα για να δείτε πόση κυρία αυτή που μονίμως μιλάει με τα κόμπλεξ που διαθέτει. Έχει συνοστισμό από κόμπλεξ, από ό,τι φαίνεται. Εκεί ήταν ο πραγματικός συνοστισμός και όχι στη Σμύρνη. Μονίμως λοιπόν τα βάζει με την θρησκεία, την ιστορία, αφού δεν της αρέσει η Ελλάδα, γιατί θέλει να είναι στην Ελλάδα και δεν πάει κάπου αλλού πραγματικά. Ήρθε λοιπόν ένα πολύ ωραίο κείμενο και ευχαριστούμε τον Πάνο Χατζηγεωργιάτη που μας το έστειλε, μέλος της Ενώσεως Μουσικοσυνθετών Αγγλίας, λογοτέχνης και δημοσιογράφος. Θα σας το διαβάσουμε ακριβώς όπως μας το έστειλε και νομίζω ότι είναι μια καλή απάντηση για αυτούς που βλέπουν συνοστισμό. Αυτές τις μέρες εμείς προσπαθήσαμε να κρατήσουμε ζωντανή την μνήμη της Μικρασίας, γιατί ό,τι έγινε τέλος Αυγούστου στην Μικρασιατική Γη πριν από περίπου έναν αιώνα είναι κάτι που δεν θα πρέπει να μας αφήνει ήσυχους, που δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί έχουμε ιερή υποχρέωση και για τους νεκρούς και για τους εκτοπισμένους και για την ιστορία μας. Την ιστορία που δεν διδάσκεται στα σχολεία, την πατρίδα που δεν γνωρίζουμε στον τόπο μας και τις γενιές που δυστυχώς αφήνουμε απορφανισμένες για να μπορέσουν στη συνέχεια να πορευτούν στο πουθενά. Και αυτή είναι μεγάλη και όλων μας. Ο τίτλος λοιπόν του κειμένου μας έστειλε ο αγαπητός μας ακροατής είναι «Αν οι νεκροί μιλούσαν» και γράφει τα εξής. Πολλές φορές αναρωτιέμαι το τι θα μας έλεγαν οι νεκροί μας, το τι θα έλεγαν οι περασμένοι στους τωρινούς για ό,τι εκείνοι πέρασαν, αλλά και για ό,τι εμείς οφείλουμε να αφουγκραστούμε μέσω της ακατάληπτης γλώσσας της απουσίας τους. Διότι οι νεκροί μιλούν πάντα μέσω της απουσίας ή και διαμέσου των μνημείων της δικής τους παρουσίας στη γη. Μα ό,τι λένε δεν είναι μπορετό να εισακουστεί μέσα στο πολύβουο ποτάμι των ζωντανών, οι οποίοι μέσα στην θαλασσοταραχή της καθημερινότητας δεν έχουν άλλη έννοια από το να σωθούν αυτοί οι ίδιοι, παραβλέποντας τις περισσότερες φορές εκείνη την αδιόρατη κλωστή που τους δένει με το παρελθόν ακούσια μόνο και μόνο επειδή υπάρχουν. Ανάμεσα σε τούτο τον φαύλο κύκλο της ασυνεννοησίας αναμεταξύ νεκρών και ενδυνάμει νεκρών ή αλλιώς όπως μας αρέσει να αυτοαποκαλούμαστε ζωντανών, στέκουν και κάποιοι που παρατούν την καθημερινότητά τους, που δεν είναι λιγότερο σκληροί από τον άλλον, και προσπαθούν να αφουγκραστούν τις φωνές του παρελθόντος κόσμου, ενός κόσμου που στις ίδιες βασικές αρχές άγεται και φέρεται ανά τους αιώνες, μιας και οι καταστάσεις παραμένουν πάνω κάτω οι ίδιες, για όσο το δίκαιο του ισχυρού θα δημιουργεί τον νόμο και την πολλές φορές τυπωμένη ιστορία που οι περισσότεροι οφείλουν να γνωρίζουν, αν δηλαδή κάτι τέτοιο αποτελεί προτεραιότητά τους στη ζωή. Έτσι, μιλώντας για την ιστορία που πραγματικά συνέβη και αυτή που θέλουν να γνωρίζουμε, ποτέ και κανείς δεν θα μπει στον κόπο να αναρωτηθεί καν ποιος να ήταν ο κυρ Χρήστος, η κυρία Ευαγγελία και ο κυρ Παναγιώτης που ζούσαν κάποτε απέναντι στα παράλια της Μικρασίας. Διότι οι άνθρωποι για την ιστορία δεν έχουν καμιά σημασία. Σημασία έχουν τα κράτη, οι συμφωνίες στα κλειστά δωμάτια, οι νίκες ή οι ήττες των μεγάλων έναντι των μικρών, οι υπογραφές με τα ημίψηλα καπέλα και τα φράκα της εκάστοτε εποχής. Εδώ θα σας πω μια μικρή ιστορία σε λίγες γραμμές από αυτές τις ιστορίες που κανείς δεν νοιάστηκε να μάθετε και που ίσως δεν θα ήθελε να μάθετε, διότι εν τέλει τι σημασία έχουν τα έθνη χωρίς τα πρόσωπα της διπλανής πόρτας, όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν για το αντίθετο. Συνεχίζει το κείμενο που μας έστειλε
μας Πάνος Χατζηγεωργιάδης και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερως. Τίτλος του κειμένου «Αν οι νεκροί μιλούσαν». Ο κ. Χρήστος λοιπόν υπήρξε ο παππούς μου, γεννημένος κάπου στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, που δεν τον γνώρισα παρά από μερικές παλιές φωτογραφίες, στις οποίες έδειχνε πολύ μεγαλύτερος από όσο πραγματικά ήταν. Αποτέλεσμα της ζωής του στα εργοστάσια της Νέας Ιωνίας με τις 18 ολάκερες ώρες και το μεροκάματο στα υφαντουργία του μεγάλου κεφαλαίου που τορφοδότησαν με τα νιάτα και την τέχνη τους, λες και ήταν λείπασμα, πόσοι και πόσοι κύριοι χρήστη για δεκαετίες, προτού και αυτά κλείσουν από την έλλειψη ανταγωνιστικότητας και τα σχέδια των ηγετών περί φτωχοποίησης της χώρας κατά το δοκούν. Αυτός ο άνθρωπος, με το κουρασμένο πρόσωπο, ή μάλλον χωρίς πρόσωπο, για να μην ξεχνιόμαστε, σύμφωνα με την πληρωμένη ιστορία, γνωρίστηκε με τη γιαγιά μου, την κυρία Ευαγγελία, στον συνοικισμό με τις κοινές τουαλέτες ανά 4 και 5 προσφυγικές οικογένειες, που κάποιοι τους πέταξαν έπειτα από την μικρασιατική καταστροφή. Η γιαγιά μου, από την άλλη μεριά, 12 χρονών παιδί, έφτασε το 1922 από απέναντι, από τα παράλια της Μικράς Ασίας, και όταν ο παππούς μου έπαθε εκείνη την εγκεφαλική συμφόρηση και μείνε μισός άνθρωπος παράλυτος και ανίκανος για το παραμικρό, εκείνη η γυναίκα δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου. Μόνο έσφιξε τα δόντια, ανασήκωσε τα μανίκια και τον φρόντισε μέχρι τέλους για 12 συναπτά έτη, γιατί ήταν ο άντρας της και μόνον, και έτσι έπρεπε να κάνει. Δεν θα ξεχάσω δε ποτέ την όρεξή της για το κάθε τι φαγόσιμο προερχόμενο από την αγωνία της και τον κατατρεγμό που είχε περάσει πολύ πιο βαθιά πλέον από το πετσί, και τα κόκαλά της είχε περάσει χωρίς να το θέλει και εκείνη στην ψυχή της. Ο κ. Παναγιώτης πάλι υπήρξε ο προπάπος μου από την άλλη μεριά της γιαγιάς μου, που αν δεν τάφερνε η ζωή να είναι πλούσιος γεωκτήμονας από την Αντάλια, δεν θα κατάφερνε ποτέ να περάσει εδώ μαζί με την οικογένειά του, ταΐζοντας τα μπλόκα με τις μπανακώτες που μπόρεσε να σώσει, καθώς και ό,τι χρυσαφικό κρυμμένο μέσα στις μαξιλαροθήκες ή όπου αλλού. Γιατί να ξέρετε, αν και φαντάζομαι πως το υποθέτετε, πως από την αποδό μεριά πέρασαν μόνο οι πλούσιοι που είχαν να ταΐσουν με χρήμα και πολύτιμα κοσμήματα τα μπλόκα. Για τους φτωχούς ούτε λόγος, μείνανε εκεί που τους βρήκε το κακό. Αυτός ο άνθρωπος, χωρίς πρόσωπο για την πληρωμένη ιστορία, που από αυτόν μια θύμηση μονάχα έχει μείνει και ένας ίσιος να με παρακολουθεί, κατάφερε να διασώσει ολόκληρη την οικογένειά του με τα 4 μικρά παιδιά και τη γυναίκα του, και πέθανε μία των ημερών από τη στεναχώρια του μέσα στο δρόμο ως σκουπιδιάρης στο τέλος της ζωής του. Αυτό το τέλος το επιφύλαξαν όσοι σε κάποια κλειστά δωμάτια αποφάσισαν για αυτόν και τα εκατομμύρια νεκρών και προσφύγων νεκροζωντανών, που και μύγες να ήσαν θα τα λυπώσουν. Μα είπαμε, η ιστορία είναι σκληρή και δεν βλέπει πρόσωπα παρά μόνο συμφωνίες μυστικές και φανερές. Μόνον εθνάρχες και εχθρούς που ανάθεμάμαι, αν μπορώ κι εγώ ίδιος να ξεχωρίσω ποιος έκανε το πιο μεγάλο κακό. Η ιστορία που μαθαίνουν στα σχολεία δεν γράφει για την αγωνία, τα ουρλιαχτά των γυναικόπαιδων, για το πώς μύριζε το αίμα και η βενζίνη στους δρόμους, ή για το πώς μυρίζει η καμένη σάρκα και το πώς δείχνουν τα διαμελισμένα πτώματα στην προκυμαία της Μύρνης ή όπου αλλού χύθηκε άδικο αίμα. Αυτά είναι έργο των ημίτρελων ποιητάδων να τα εξιστορήσουν κι αυτοί, αν το μπορούν, μιας και η ζωή η ίδια είναι ο μεγαλύτερος ποιητής και σεναριογράφος όλων καλών ή κακών. Αυτό το κειμενάκι δεν θα το αποστείλω προς δημοσίευση παρά σε ελάχιστους, μια και για τους περισσότερους εκδότας θα φανεί άχρηστο. Δεν θέλω να γεμίσει υποκριτικά τις σελίδες κάποιων που δεν μπορούν να νιώσουν ό,τι νιώθω εγώ για όσους έφυγαν από αυτόν τον κόσμο με το παράπονο και τα τεράστια «γιατί» να στοιχιώνουν την ύπαρξή τους. Αυτό το κείμενο, που να είναι παρά μια μικρή εξιστόρηση μιας από τις εκατομμύρια ιστορίες που δεν θέλουν να μάθετε, ανήκει σε εσάς, τον λαό μου από τον οποίο προέρχομαι. Πρωτόδα το φως αυτού του κόσμου και περιμένω πολλά, διότι του αξίζουν πολλά. Όσον αφορά για τους νεκρούς, είμαι σίγουρος πως ένα από τα μηνύματα που μου φωνάζουν μέσα από τα μνήματά τους
και νιώθω την υποχρέωση να σας το μεταφέρω. Να τώρα δα που τους έχω απέναντί μου, παππού και γιαγιά, από τη φωτογραφία του γάμου τους, να με κοιτούν. Είναι πως σε καιρούς κρίσης θα δείξει ο καθένας μας τι αξίζει. Είναι αυτό το αδράξτε τη μέρα, γιατί το αύριο μπορεί να μην σας βρει εδώ. Και το μάθετε να βλέπετε πάντα το λουλούδι που ανθεί ανάμεσα από τους τάφους. Το θετικό που αχνοφαίνεται μέσα στη μαυρίλα των καιρών που κάποιοι αποφάσισαν για μας χωρίς εμάς. Μάθετε να ζείτε με σύντροφο την όποια δυσκολία και σταματάτε να παραπονιέστε για το παραμικρό και το κάθε τι. Διότι αυτός ο λαός έζησε διαπυρός και σιδηρός. Έτσι ζουν οι λαοί ανάμεσα των αιώνων. Και όποιος αντέξει ή άλλος χάνεται, μα αν αντέξει ή χαθεί, είναι μόνο στο χέρι το δικό του. Χάρη μνημοσύνου, αδίκως φωνευθέντων και πεσόντων, στον μικρά Ασία αγώνα, εν έτη 1922.